Η κορυφαία εκπομπή των Αιρτζιανών ξεκινάει. Η απόλυτη, κυτρινόμαυρη και όχι μόνο αλήθεια. Η εκπομπή που ανήκει στον κόσμο του Άρη, αλλά λέει αλήθειες για όλες τις ομάδες. Εκτός από τον Άρη. Όχι, Πώς είσαι εγώ? Μίλα μόνος. Πού είσαι? Α, είσαι στο άλλο. Εντάξει, φίλε, συγγνώμη. Πώς γίνεται αυτό? Όχι, όχι, έχω. Ένα. Με έχεις. Απλά δεν μιλούσε το μικρόφωνο, Νίκο. Απλά δεν έχεις πολύ δυνατά. Για μίλα τώρα. Ένα. Είδες. Δύο. Μια χαρά σε έχω, φίλε. Απλά δεν μιλάς στο μικρόφωνο. Δεν έχεις μάθει τόσα χρόνια που είναι το μικρόφωνο, το όφωνο. Για όσους περιδευτήκατε, είναι ζωντανή εκπομπή. Ο Χρήστανθος είναι εδώ το ξεκίνημα και μπορεί να παραπλανηθεί κατά λίγο. Και είναι μια, όπως αντιλαμβάνει, συλλεκτική εκπομπή και με τον Νίκο μαζί. Όντως. Ο οποίος με τα αυτά που λέει κάποια στιγμή δεν θα κάνει ραδιόφωνο εδώ μαζί. Ενδεχομένως, ναι. Θα κάνει μόνος την καριέρα. Σόλο. Σαν τον Τζόλο. Αλλά όταν φεύγεις από τη. Πώς το λέγαμε, όταν φεύγεις από. Τι? Από την. Μα φύγεις, φίλε, το Μαντρί. Το Μαντρί, σε τρώνε λίγη. Και έχει και πολλούς τώρα τελευταία λύκους, να ξέρεις. Δεν τους βλέπω. Κούρκουλος το καθαρίζει μανταρίνια. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι τις 6.30 θα είμαστε μαζί, Τετάρτη σήμερα. 19 φτάσαμε. 19 Φεβρουαρίου, βεβαίως. Ωραία, φίλε. Παραμονέ της Κοινοπέμπτης. Να οργανώσω αύριο μια κατάσταση. Όλοι οι Έλληνες περιμένουν να ψήσουν, γιατί όλο τον υπόλοιπο χρόνο φυσικά δεν ψήνουν και δεν τρώνε κρέατα. Και δίνασα. Και καλά να ψήσουν και να φάνε Τσικνοπέμπτη. Πρέπει και εγώ αύριο να ασχοληθώ, γιατί έχουμε χάσει αρκετά κλίνη. Αλήθεια. Θα σου φέρω μια επειδή μα τρέχει με τον Άρη. Αφού μα λέει ο άλλο πιο κάτω. Δεν ακούγεται. Οπα. Ακούγει εσύ και αυτό καθόλου. Αφού έχω καλύτερο μικρόφωνο. Βλέπεις λοιπόν ότι έχω δίκιο, με πολεμάνε. Τα φοράει τα ακουστικά. Δεν θέλω να ακούγεται τη φωνή της αλήθειας. Η φωνή της αλήθειας. Το ξέρω, ξεκάθαρα ότι είναι. Είναι τέτοιο σύστημα. Θα μιλήσεις και εσύ, μίλα. Ένα, δύο, τρία, πέντε, έξι. Επειδή λέμε κάποια πράγματα. Ναι, πες στους κύριους σχολήπτες που λένε εδώ πέρα να είναι κάτω. Ναι, είναι εντελώς άσχετο. Ό,τι πείτε εσείς, κύριε. Εντελώς κιόλας. Επειδή λέμε κάποια πράγματα που πειράζουν κάποιους που ακούν την εκπομπή, καταλάβατε. Ναι. Με χαμηλώνουν εδώ πέρα σιγά σιγά, δεν θα ακούγουμε καθόλου. Συγγνώμη κιόλας. Εντάξει. Και διορθώνουμε κάποια πράγματα τα οποία λέγονται λάθος. Σε αφήνουμε να πεις ό,τι θες. Και γράφονται λάθος. Σαν αυτά που γράφει η εφημερίδα της Αθήνας και χθες. Ποιο, φίλε? Άντε πάλι. Εφημερίδα της Αθήνας. Ναι. Τι μας νοιάζει η εφημερίδα. Γράφει για τον Άρη, χθες. Και τον Άρη. Γράφει ανακρίβειες, γι' αυτό καταλάβες. Και όταν εγώ βλέπω ανακρίβειες δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Κάτι με πιάνει. Κνευρίζομαι. Όταν χρεώνουν παίχτες σε ανθρώπους που δεν τους έφεραν ποτέ. Πιάω λίγο τα διαόλια μου. Λοιπόν, FM καινούργια τα μηνύματά στο 54526. Για την ώρα, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Αισθάνομαι ότι ο Χρήστανθος έχει στο μυαλό του να ανοίξουμε γραμμές σήμερα για να ακούσει και εσάς. Αισθάνομαι ότι το έχει λίγο στο, γιατί... στο νου του. Δεν ξέρω. Ροζάριο Ντόνσον. Ηθοποιός. Σε μέρα που έχει παιχνίδι. Είναι. Περιμένουμε να μάθουμε την τέταρτη ομάδα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος. Αξιολογική. Τι κάνετε. Η λογική λέει ότι. Μόλις είπες ηθοποιός μπήκε, δεν ξέρω, μήπως είναι τυχαίο. Ανερχόμενη είναι αυτή. Ανερχόμενη είναι. Ναι. Δεν είναι σαν τη Ροζάριο Ντόνσον, δηλαδή. Όχι. Αλλά μπορεί να γίνει, πιστεύω. Μια Ροζάριο Ντόνσον είναι πιο, Ελλάδος. Είναι πιο του θεάτρου, δεν είναι του εμπορικού κινηματογράφου. Θεατρίνα δηλαδή είναι. Είναι, δεν είναι. Είναι θεατρίνα. Το εμπορικό. Προς το παρόν. Α, προς το παρόν. Προς το παρόν. Μάλιστα. Έχω. Γεια έχω σας, τη Universal, καλά. Να ξέρεις άμα είναι. Κάτι επαφές. Ναι. Τι γίνεται, καφέδες μας φέρνουν ηθοποιοί. Τι ραδιοφωνάρα έχουμε, ρε φίλε, εδώ πέρα. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή η πρώτη γουλιά του καφέ δεν είναι εξαιρετική πάντα. Πάντα, ναι. Τη λέω και στους φίλους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν την τέταρτη ομάδα. Όλοι ελπίζουμε σε ένα θαύμα να περάσει ο Πανετολικός και να πέσουμε μαζί του. Πολύ ωραία. Να παίξει με τον Πάο να περάσει ο Πανετολικός. Γιατί να παίξει με τον Πάο, γιατί τέτοιοι είναι. Γιατί τέτοιοι είναι. Όχι, γιατί τα μπαλάκια στην κλήρωση θα είναι κρύα. Με εμάς θα πέσει. Αν περάσει. Ναι. Η ΑΕΚ θα περάσει. Εδώ η ΑΕΚ έρχεται και σφάζει εσένα μέσα στο Βικελίδη. Θεωρείς θα αφήσει την πρόκριση. Όχι, Χρυσανθέ, δεν μας έσπαξε. Το Άρης ευνοείται τη διαιτησία. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Όλα αυτά είναι ψέματα. Είναι λάσπη όπως είπε και η ΑΕΚ, είπε δίκαιη νίκη. Αλλά μην τη δω να σκούζει άμα πέσει κανένα χειρουργείο στα play-off. Αού, μας φάξανε παιδιά και στάζει το αίμα. Θα θυμηθούμε τότε τις ανακοινώσεις που βγάλαμε τότε μας με τον Άρη. Άντε, θα βάλεις και τα από κάτω. Όχι, γιατί δεν μιλάμε. Εντάξει. Πρέπει να έχει και από κάτω πρέπει πράγμα. Ραδιοφωνικά χρήσατε.
πρέπει να έχει κάτι. Εσύ που κάνει 30 χρόνια ραδιόφωνο. Δεν υπήρχε από κάτω τίποτα. Θύρα 955. Δεν υπήρχε τίποτα από κάτω. Λοιπόν, από κάτω δεν έπαιζε τίποτα. Όταν ανέβηκε. Θύρα 955 δεν υπήρχε τίποτα. Όχι, εδώ έχω κάνει με pick-up. Τίποτα δεν υπήρχε. Πώς θα ακούσει καλό να βγει το Ρώσον Αέρα, να πει ότι υπήρχε καλή. Σε ενημερώνω τα πρώτα 10 χρόνια που κάναμε ραδιόφωνο, ρώτα και τον κύριο διευθυντή μέσα, που έκανε στον Α103. Ναι. Κύριος διευθυντής, πριν έρθει και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχε χαλή από κάτω. Δεν είναι πρέπει να υπάρχει χαλή. Δεν υπήρχε χαλή από κάτω, σου λέω. Ή έπαιζε μουσική και ανέβαινε και μιλούσε εσύ, ή έπαιζε τέτοιο, μόνο το τραγούδι. Εδώ με δασκαλάκι κάποτε βάζαμε δίσκους. Χρήστε από 7 χρονών γυρνάμε στα ραδιόφωνα, υπάρχει χαλή από κάτω. 7 χρονών, πριν 5 χρόνια δηλαδή. Όχι. Που ήσουνα. Πριν 23 χρόνια. Όταν ξεκινούσα δηλαδή εγώ τη δημοσιογραφία. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Λοιπόν. Ρεπορτάζ θα μας δώσεις, Άρη. Ή μόνο θα μαζέσεις τώρα για σάλια μάλια για δεύτερη. Μας πεις εσύ τα διοικητικά. Εγώ δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Ποια διοικητικά. Τα διοικητικά εξωαγωνιστικά. Ποια εξωαγωνιστικά. Εξελίξεις, η FIFA που πλησιάζει Δευτέρα, έχει την εκδίκαση. Δευτέρα. Στη FIFA, φίλε, εκεί πέρα θα τα πω μαζί, μετά αυτά. Μαζί με την ΕΠΟ. Θα τα πω αυτά μετά. Περιμένει ο Άγγελος Χαριστέας να λυθεί το θέμα. Έχεις έτοιμους ποδοσφαιριστές να φέρεις, Χρυσάνθε, για το καλοκαίρι, να τους κλείσεις. Είσαι παπατζής επειδή θα φύγουν οι παίκτες. Τρεις έχεις χάσει μέχρι στιγμής. Ποιοι είναι. Τρεις ποδοσφαιριστές που μπορείς να τους κλείσεις το καλοκαίρι. Αν δεν βρει παπατζή. Παπατζής. Παπατζή, παπατζής. Αρχιπαπάντζαρος. Παπαδόπουλος λέει πάντα αλήθειες. Παπατζής. Παπατζής είσαι. Αυτά είναι παοξίδικα. Παοξίδικα. Θα τους έφερνα, αλλά επειδή φταίει ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Όχι, αυτό αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Γιατί ο Μαουάρη πλέον χθε να δολοκάρει σε παίκτες που μένουν ελεύθεροι. Για να εξοικονομήσουμε και κανένα φράγκο και να πηγαίνουμε σε αυτή την μεταγραφική πολιτική. Εντάξει. Όχι, μοιράζουμε λεφτά. Ναι. Ωραία. Θα μπορούσε να το κάνει. Και όταν με το καλό λυθεί το θέμα που ελπίζουμε όλοι ότι θα λυθεί, θα μπορέσει να το κάνει. Να κλείσει 2-3 παίχτες ήδη από τώρα για το καλοκαίρι. Εντάξει, έχει και πολλά συμβόλαια που λήγουν. Έχει πολλά συμβόλαια που λήγουν. Από τα οποία πολλά συμβόλαια που λήγουν. Υπάρχουν αρκετά τα οποία τα θέλεις να μείνουν. Δεν είναι στο χέρι σου βέβαια για όλους. Να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Με το θέμα του. Γιατί κυρίως ο Βέλεθ είναι μπροστά. Ο Βέλεθ, ο οποίος είχε πει όχι, μετά είπε ναι, μετά ξαναείπε όχι, μετά ξαναείπε ναι. Ό,τι θέλει γράφει ο καθένας. Μία που είχε κλείσει την ΑΕ. Είχε κλείσει τον Ολυμπιακό. Θυμάσαι που είχε κλείσει τον Ολυμπιακό ο Βέλεθ. Πέρυσι είχε κλείσει τον Ολυμπιακό. Μετά τώρα πριν κάνα μήνα έκλεισε στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Διάμεσα πήγαινε από τον ένα στον άλλον. Πριν από 2 εβδομάδες έκλεισε στην ΑΕΚ. Πριν το μάτς με τον Άρη, Άρης ΑΕΚ έκλεισε στην ΑΕΚ. Και τις τελευταίες 2-3 μέρες έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Ο Βέλεθ. Έτσι. Ο οποίος ενδιάμεσα γράφει κάποια στιγμή ότι είναι μία ανάσα από το να κλείσει τον Άρη. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μια πρόταση από το εξωτερικό που είναι πάρα πολύ καλή. Ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί, του λόλο στεφανεί. Να πάρω τα κλικ και μια χαρά. Ο Βέλεθ λοιπόν δεν έχει κλείσει ούτε στον Άρη, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στο εξωτερικό. Έχει συγκεκριμένες προτάσεις, δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση. Έχω την αίσθηση ότι ο Άρης θα ζητήσει μετά την οριστικοποίηση της εισόδου στα play-off ένα τελικό ραντεβού μαζί του. Θα πει κάποιος βέβαια ότι την ίδια στιγμή θα πρέπει ενδεχομένως να σκεφτεί και το μετά το κύπελο. Γιατί αν πει τελικά. Κυπέλου και πάρεις μια οριστική αρνητική από απάντηση ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα θέλουν χειρισμό. Ο Άρης έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση και ο ίδιος ο παίκτης παραδέχεται την εξαιρετική πρόταση. Από εκεί και έπειτα, αν πάρει την απόφαση για οικογενειακούς κυρίως λόγους να μείνει στη Θεσσαλονίκη και να συνεχίσει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή, θα το πράξει. Αν πάρει την απόφαση θέλει να πάει στην Αθήνα γιατί θα πάει απευθείας στην Ταραγώνα, θα πάει στην Αθήνα. Αν πάρει την απόφαση θέλει να πάει στην Ταραγώνα για να είναι στην Ταραγώνα, θα πάει στην Ταραγώνα. Ό,τι απόφαση και να πάρει ο Βέλεθ και ο κάθε Βέλεθ, ο οποίος σας θυμίζω ότι είναι ένας κεντρικός αμυντικός που ήρθε στον Άρη με 130.000 ευρώ, όπως ήρθε και ο Ματίγια πέρσι το καλοκαίρι. Και οι περισσότεροι από εσάς λέγανε: Ματίγια από τη Β' Εθνική, χιαστούς έχει ήδη τα πόδια του. Όπως ήρθε και ο Μενέντεθ, βέβαια που δεν έπιασε. Έτσι, αυτοί οι τρεις ήρθανε και ο Κουέστα τέσσερις, αν το θυμάστε. Όπως βρήκες αυτούς τους ποδοσφαιριστές και τους έφερες. Ποδοσφαιριστές που είναι αλήθεια ότι στον Άρη, και θα πρέπει και αυτοί να το αξιολογήσουν, βρήκαν τα γράδα τους. Πήγανε εξαιρετικά γιατί κόλλησαν με την ομάδα.
και κατάφεραν μέσα από τον Άρη και την παρουσία του στον Άρη να διπλασιάσουν τις απολαβές τους. Από εκεί και έπειτα ο καθένας αποφασίζει, υπάρχει αγορά, υπάρχει ζήτηση, υπάρχουν προσφορές και ο καθένας από όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα αποφασίσει αν θα αποδεχτεί τις προτάσεις του Άρη ή όχι. Αν τις αποδεχτούν τις προτάσεις έχει καλώς, θα συνεχίσουν και είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν την ομάδα και θα είναι και πιο εύκολο για την ομάδα να καλύψει τα όποια της κενά, εφόσον με το καλό τελειώσει το θέμα με τις μεταγραφές. Αν αποφασίσουν οι ποδοσφαιριστές να αποχωρήσουν, τότε πάρα πολύ απλά θα πάει ο Άρης και θα πάρει άλλους ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο πλέον. Υπάρχουν χιλιάδες καλοί ποδοσφαιριστές και το έκανε ο Άρης αυτό και πέρσι. Όταν το Γενάρη χρειάστηκε μετά τον τραυματισμό του Μπρούνο Γκάμα να φέρει παίκτες και ήρθε ο Λάρσον, ήρθε ο Φετφατζίδης, ήρθε ο Ρόουζ και ήρθε και ο. Και άλλο ένα ήρθε. Και ο Κόρχουτ. Το καλύτερο για μια ομάδα είναι να διατηρεί ένα κορμό. Το καλύτερο για μια ομάδα είναι να μένουν οι παίκτες και να συνεχίζουν. Από εκεί και έπειτα όμως, τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να μείνουν. Εγώ θεωρώ ότι του Βέλεθ είναι στο 50-50 αυτή τη στιγμή. Του Γκάμα, αν δεν εγείρει κάποιες τρελές απαιτήσεις, έχει και αυτός βάσιμες πιθανότητες να μείνει. Με τον Ματίγε υπάρχει μια διαφορά σημαντικότατη στο οικονομικό. Αλήθεια είναι. Σημαντικότατη, τα χρήματα που ζητάει δεν μπορεί να τα δώσει ο Άρης, είναι απλά. Αν ο άνθρωπος τα έχει βρει, τι θα κάνουμε, θα βρούμε άλλον. Και σε μια ηλικία ο Ματίγε, εντάξει, 31-32, okay. Θα βρούμε άλλον. Πρόσεξε. Εγώ λέω όμως ότι μπορεί να έρθει τον Ιούλιο και να πει δέχομαι με αυτά που μου δίνεις. Που δεν είναι και άσχημα, αυξησάρα είναι. Αν το παιδί όμως έχει βρει, συγγνώμη να σου πω κάτι, παίρνει τον Άρη 150. Ο Άρης του δίνει 220. Αυτό ζητάει, ξέρω εγώ, 300. Άμα τα βρείτε 300, δεν αφύγει. Εσείς δεν αφεύγατε. Τι θα λέγατε, ότι θα μείνει στον Άρη της καρδιάς μου, Ισπανός είναι. Τα λέω έτσι απλά για να τα καταλάβετε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Κόρχουτ θεωρώ θα μείνει σίγουρα. Ο Γκάμα θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά. Του θέλει και ο προπονητής πάρα πολύ, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, του θέλει. Και το Βέλεθ το θέλει και ο προπονητής πάρα πολύ. Γι' αυτό του κάνει μια εξωπραγματική για τα δεδομένα πρόταση. Γιατί όταν το 130 τον πα στο 270, είναι εξωπραγματική. Και τον Ιντέγε το θες. Και ο Ιντέγε, θα δούμε με τον Ιντέγε, είναι άλλη περίπτωση. Τέλος πάντων, υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Ο Λάρσον είναι μια άλλη περίπτωση. Okay. Ο Λάρσον με τον Γκάμα νομίζω ότι είναι η ίδια περίπτωση. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Ο Γκάμα είναι πολύ πιο. Διαλλακτικός. Όχι διαλλακτικός, όχι διαλλακτικός. Ο Γκάμα είναι πολύ πιο πολύτιμος για τα δεδομένα σου και τα θέλω σου. Παίκτες σαν τον Λάρσον βρίσκεις. Παίκτες σαν τον Γκάμα με την ποιότητα που έχει. Το συζητώ αν δεν είχε τραυματισμό και τα λοιπά. Αλλά με την ποιότητα που έχει και πώς μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Εκεί γι' αυτό έχει το συζητώ. Απρόβλεπτο, ναι, έχει ναι, το απρόβλεπτο και τα λοιπά. Θα έχει άλλο ένα χρόνο στην πλάτη του. Εντάξει. Θα τα αποφασίσουν οι άνθρωποι. Απλά το λέω γιατί υπήρξε και μια διαρροή από την ΠΑΕ Άρης και τα λοιπά. Ότι όποιον θέλουμε θα τον κρατήσουμε. Όποιον θέλουμε στο μέτρο του δυνατού. Εντάξει, και το όποιον θέλουμε είναι λίγο εγωιστικό αυτό που λέει η ΠΑΕ Άρης. Κατά όποιον θέλει να τον κρατήσει. Άμα πάει στο Βέλεθ και θα δώσει 400 χιλιάρια, πόσο άμα θες. Εσύ μπορεί να θες, αλλά δεν μπορείς. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι. Πρόσεξε. Απλά το βγάζουν και οι άνθρωποι του Άρη αυτό, γιατί έχουν αγανακτήσει με όλη αυτή την παραφιλολογία και την μπουρδολογία που τόσο εύκολα γίνεται για τους παίκτες του Άρη. Εγώ λέω ότι ο Άρης στο μέτρο του δυνατού και με τα δεδομένα τα οποία θέλει, αυτά που θέλει να κάνει θα τα κάνει. Και αν κάποιος ποδοσφαιρίστης αποφασίσει να αποχωρήσει, θα πας και θα τον αντικαταστήσεις, ρε φίλε. Θα πας και θα τον αντικαταστήσεις. Και να σου πω και κάτι. Ειδικά για την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού, έχω δύο ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή, τον Ρόουζ και τον Δελιζίση, που έχουν συμβόλαιο και του χρόνου. Και από εκεί και πέρα θα δω τι θα κάνω με τον Σόουζα, θα δω τι θα κάνω με τον Βέλεθ, θα δω τέλος πάντων πώς θα ενισχύσω την ομάδα μου αν χρειαστεί. Να. Αυτή είναι η κατάσταση. Από τη μία είναι μια αγορά που έχει χιλιάδες επιλογές. Και μπορείς να βρεις. Οκ, okay, πρόσεξε όμως. Αυτό το οποίο θέλουν και οι άνθρωποι. Πρόσεξε όμως. Όταν μου λέει πρόσεξε όμως ο Νίκος. Με εξητάρει. Σιγά. Στον πρόσεξε όμως. Τι να προσέξω. Πες μου, κολλητέ των παιχτών. Για πες. Τους κολλητές των παιχτών. Τι να προσέξω. Γιατί δηλαδή μου βάζεις ταμπέλες και κάποιοι τις υιοθετούν και θα αρχίσουν να λένε αυτός μωρέ, αυτός μιλάει με όλους να πούμε και λέει τα δικά του. Όχι με όλους.
Με κανένα δεν μιλάω. Λοιπόν. Αχ, τι έχουμε εδώ πέρα, δεν μιλάς με κανένα. Φύγε απόρριτο. Τι έχουμε εδώ πέρα. Τι θες να πεις. Απ' τη μια όμως θα είναι καλό, δεν λέω ότι. Το είπαμε. Θα ήταν καλό να μείνει ο κορμός. Όχι. Ο κορμός. Και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Άμα θέλει να φύγει, τι να κάνουμε. Ρε, οκ, είναι οι δύο πλευρές. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Είναι η μια και η άλλη. Ναι, στα παπάκια μας η άλλη πλευρά. Ο Άρης μας νοιάζει εμάς. Γιατί θα πρέπει να αρχίσει να φτιάχνει πάλι κάτι από την αρχή το καλοκαίρι. Ναι, ωραία, θα πρέπει. Και τι δείγμα προβληματισμού είναι αυτό, δηλαδή. Θέλω να προβληματιστεί. Θα πρέπει και η Ελλάδα τα πλεονάσματα να πέσουν. Δεν λέω να προβληματιστεί. Το καλοκαίρι του 6 είχε κάνει κορμό και βγήκε τέταρτο από την αρχή ξανά. Και φέτος θα βγω τέταρτο πέμπτο. Τι έγινε. Εντάξει. Και τι έγινε. Πέρσι δηλαδή που δεν είχα κανέναν παίχτη. Και την έκτισα την ομάδα από την αρχή. Κανέναν δεν είχα πέρσι. Πέρσι το καλοκαίρι. Γιατί φωνάζω. Πέρσι το καλοκαίρι. Γιατί φωνάζω. Πέρσι που τον έκανα από την αρχή την ομάδα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Πέρσι δεν έκανε πέρσι. Όταν ανέβηκα πέρσι. Αγωνίζα. Α, πέρσι. Από τη Β' Εθνική. Ναι, τότε ναι, την έκανε. Έφευγε ο Πλατέλα και πέφτανε από τα μπαλκόνια. Εδώ, σε πάνω τα στέλντου ήμασταν. Έφευγε ο Πλατέλα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έβασα ένα φίλο στο Άρη social media και τότε και γελούσα 10 λεπτά μόνο μετά την πρόκληση στα ημιτελικά. Που πέρασε ο Άρης στον Ατρόμητο, ναι, αλλά έφυγε ο Πλατέλας. Εντάξει. Έτσι είναι. Ουδείς αναντικατάστατος. Ακόμα και ο Βέλεθ που είναι μια σημαντική μονάδα, αν δεν συνεχίσει, δεν συνέχισε, οκ, προχωράμε, πάμε πάρουμε άλλον. Σε μια αγορά με χιλιάδες επιλογές, δόξα τω Θεώ, βρίσκεις και καλές λύσεις οικονομικά κιόλας. Εντάξει. Το ιδανικό θα ήταν να μείνει ένας κορμός συγκεκριμένων παιχτών. Μπορεί να μείνει κιόλας. Αλλά όπως είπε και ο Χρήστατος πριν, είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει αρκετά μετά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αν όχι με όλους, τουλάχιστον με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, ας πούμε, για τον Ιντέγε, υπήρξε μια επικοινωνία του Θόδωρου Καρυπίδη με τον παίχτη όσο ήταν στο Ντουμπάι και είπαν ότι όταν τελειώσουμε με το καλό με τα play-off, όταν μπούμε στα play-off, θα κάνουμε μια κουβέντα για να το δούμε. Εντάξει. Απλά γενικότερα να ξέρετε ότι ο παράγοντας οικογένειας παίζει πολύ. Δεν είναι μόνο ο Βέλεθ που τον έχει ως δεδομένο για να πάρει την απόφασή του. Και επειδή άκουγα, ας πούμε, κάποιους να λένε ναι, πέρσι δεν ήταν παράγοντας οικογένειά του για τον Βέλεθ. Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά αυτή η κατάσταση. Και αρχίζω να το σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Ιντέγε. Εντάξει, τον Ιντέγε, ο Άρης είναι θετικός να τον κρατήσει. Όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους και για άλλους λόγους. Και τώρα σε κάποιους μπορεί να ξενίζει, να ακούγεται άσχημα σε αυτούς που έχουν και μια ψιλοεμπάθεια με τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, εγώ θα εμπιστευτώ περισσότερο το κριτήριο των ανθρώπων της ομάδας. Σε αυτή τη φάση. Αυτών των ανθρώπων, όχι επειδή είναι οι άνθρωποι της ομάδας, αυτών των ανθρώπων που είναι στην ομάδα. Των συγκεκριμένων. Και για τον Ιντέγε και για άλλες πολλές περιπτώσεις. Είτε παιχτών που είναι στην ομάδα, είτε παιχτών που είναι να έρθουν στην ομάδα. Η ώρα είναι 5:37. Ως συνήθως ξεφύγαμε. Και θα είμαι στον αέρα. Είμαι στον αέρα, ωραία. Αυτό θα το διορθώσουμε κάποια στιγμή. Γιατί πως συντονιζόμαστε. Θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας η πρώτη ώρα είναι ο Γιαννόπουλος. Καλείτε 2-3-10, 7-51, 9-33. Η συνέχεια το δυναμώνεις, θα φωνάζω περισσότερο. Δηλαδή τι να κάνω. 24 ώρες το 24ωρο, το κινητό συνεργείου του Γιαννόπουλου έρχεται για να βάλει μπρος το φορτηγό σας. Επαναλαμβάνω, 2-3-10, 7-51, 9-33. Break και επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Και με μπάσκετ φυσικά που, όπως σου έλεγα χθες, αν δεν τον δω στο αεροδρόμιο, δεν πιστεύω τίποτα. Και ακόμα δεν τον έχουμε δει στο αεροδρόμιο. Άρα μας είπε ψέμα τον Γκάτζιος. Άντε ρε μίλα. Κοιμάσαι όρθιος. Λίμπερο 104. Ο Κούρκουλος χορεύει. Μπράβο. Λοιπόν, το που δεν χορεύει. All About Aris On Air. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 6.30. Χρήσα το τσαλτί της Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. FM και ενώ το μήνυμά σας το 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Δεν βλέπω να έχει έρθει κάποιο μήνυμα μέχρι στιγμής και στα social media φυσικά. Στο Χρήσα το στέλνετε έτσι κι αλλιώς. Εσείς οι φίλοι του. Μου λένε. Μου λέει ότι πάει πακέτο, λέει, με τον Κουέστα. Ποιος? Ο Βέλεθ. Και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, ναι. Παίξει. Άρα τι θα πάει να του βλέπει τον Παναθηναϊκό. Κολλητή είναι. Τι? Κολλητή είναι. Ωραία. Εντάξει. Γιατί να μην πάει. Εντάξει.
παραμονή του ενός θα επηρεάσει και τον άλλον. Μπορεί και όχι. Οκ. Okay. Ο Άρης το θέλει τον Quest. Ισχύει και αυτό. Ναι. Αλλά θα πάρει και τερματοφύλακα το καλοκαίρι. Ναι. Ναι. Δεν σου λέω ποιον. Ας το έχω πει. Είχα ενημέρωση πριν μου το πεις. Φαβορή δίνει τον Άρη στη Λαμία, φίλε. Πόσο? 2-12. 4-0-5 ο Άσος, 3 το Άντερ, πόσο το Χ. Δεν μας ενδιαφέρει το Άντερ και αυτά. Εμείς δεν είμαστε στοιχηματίες, Νίκο. Εγώ είμαι. Εσύ παίζεις κόντρα στον Άρη. Όχι. Τι να σε πω. Παίζει, δηλαδή θέλουμε να μην κερδίσει ο Όφη και παίζεις Άσο Όφη. Ποτέ δεν. Άλλο χρήσανθε το στοίχημα και άλλο το τι θέλω. Και το χάνεις. Όφη Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και βλέπω Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Πόσο έχει τον Άσο? Τον Παναθηναϊκό φαβορί. Παίξτε τώρα τον Άσο, τον Αστέρα που είναι ψηλά δηλαδή. Ωραία. Παίξτε τώρα τον Άσο, τον Αστέρα. Όπως λέγανε κάτι μπούφι για το Αστέρα Άρης. Μπούφι. Και εσύ το έχεις πει? Όχι. Εγώ γκολ είχα πει και το παιχνίδι βγήκε. Μια χαρά. Εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Να μου πεις. Είχαμε πει μαζί πριν εκείνο το μάτσο που στην εκπομπή ότι η καρδιά λέει διπλό, η λογική λέει χ. Και είχαμε δικαιωθεί και οι δύο. Εντάξει. Και άμα θέλουμε να μιλήσουμε ειλικρινά, εντάξει, η καρδιά το Σάββατο λέει διπλό. Καρδιά. Θα ρωτήσει ποτέ, θα σου πει αριολέ. Και η λογική λέει διπλό. Δεν έχει ούτε κούραση, είσαι μια πολύ καλύτερη ομάδα. Αν δεν μπορεί, αγοράκι μου, να κερδίσει τη Λαμία. Και στην Τρίπολη έλεγε λογική διπλό. Όχι, στην Τρίπολη δεν έλεγε λογική διπλό. Ο Αστέρας είναι πολύ καλύτερος από τη Λαμία. Καλή. Πρώτον. Δεύτερον, ο Αστέρας έπαιζε τελικό. Η Λαμία είναι αδιάφορη. Τρίτον, εκτός αν έχει πάρει κανένα πρίμα από κανέναν. Τρίτον, έπαιζες Πέμπτη βράδυ και πήγαινες Κυριακή 3 η ώρα στη Λαμία. Τώρα έχεις ξεκουραστεί μια εβδομαδούλα. Παίζεις 8 η ώρα το Σάββατο, είσαι μια χαρά. Όχι, φίλε, δεν έχει καμία δικαιολογία ο ποδοσφαιριστής του Άρη να μην κερδίσει τη Λαμία. Καμία. Ναι. You know. You know. If you don't know, learn. Sports. Κάτσε να δω και τι άλλη δίνει. Ναι. Ωραία, αυτά είχα να πω εγώ. Θα δούμε, φίλε. Το Σάββατο θα γίνει. Ναι. Αύριο να έχετε το νου σας, μπορεί και στην εκπομπή σας να έχετε. Ναι, όντως συμπιθανόν να έχετε Μιχαήλ Ένινγκ δηλώσει. Να το έχεις υπόψη σου. Τι ώρα? Δεν έχει βγει ακόμα η ώρα. Όταν υπάρχει όμως, ίσως πάντα σε ενημερώνω. Πώς γίνεται οι στοιχηματικές όλες να έχουν πάνω κάτω τα ίδια ποσοστά? Εντάξει, λίγο περισσότερο, λίγο μικρότερο. Δηλαδή και όλοι, και σε άλλοι. Μπήκα σε δεύτερη στοιχηματική τώρα. Και αυτή, φαβορεί τον Άρη. Φαβορεί τον Παναθηναϊκό. Οι αξιολογίες δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Ναι. Το Παναθηναϊκό. Απόλυτη ισορροπία βλέπω στο Βόλος Λάρισα. Φαβορεί τον Ατρόμητο με την Ξάνθη. Είναι και 2,50-2,60 το δίνουν. Φαβορεί τον Ατρόμητο με την και Ξάνθη. Και δίνουν τη στην Τρίπολη. Ναι. Ατρόμητο Ξάνθη. 1,70. Θα βάλει γκολ. Γιατί θα βάλει Ξάνθη. Χ2. Γιατί θα βάλει Ξάνθη. Άντε ρε. Χ2. Πάρ' το από τώρα, εγώ στο δίνω Τετάρτη. Εντάξει. Κράτα το. Κρατάω. Ωραία. Χ2. Πάει ο ασούμε να ούμε. Να φάει 3 γκολ. Είναι ο δάσκαλο κόντρα ο μαθητή. Ξέσπασμα. Αν μείνει ο Παντελίδης μέσα. Ξέσπασμα. Είναι ο δάσκαλο κόντρα ο μαθητή. Κύπελο. Μαζί του. Κάτσε το κύπελο. Θύτευσε. Μακροχρόνια. Δεν έχει κύπελο μακροχρόνια εδώ πόσο δίνει τον Άρη τροπεούχο. Έμαθε το ποδόσφαιρο μαζί με τον Μπαράσκο. Ναι, για πες. Όπα. Έχω ενημέρωση. Ναι. Έχω ενημέρωση. Έχεις ενημέρωση. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αποκλειστικό. Από χαμπάρδι. Οι κάρτες στα playoff μηδενίζουνε. Βεβαίως. Ωραία. Έκανες ένα θέμα στο Λαμπαουτάρης. Θα γίνει. Πότε θα γίνει? Αύριο. Τώρα είχα την ενημέρωση. Τώρα το γράψει ο Παντελίδης τώρα όμως. Γιάννη. Βάλε ένα Γιάννη λίγο να το πάρω μετά. Γιάννη, μη τυχόν και το γράψεις. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Γιάννη, βάλε ένα πενταράκι λίγο. Το πάρω μετά. Σ' ακούνε όλοι τώρα εδώ. Όποιος θέλει να ενημερωθεί για Άρη 5.5 βάζει ο Λαμπαουτάρης. Είναι επιβράβευση η ηθική χρειάζεται τη εκπομπή. Τη δική μου ή τη δική σου? Και των δύο. Ή η ανοχή η δική μου που έδειξα τόσα χρόνια. Τέλη του μήνα περιμένω και τη χρηματική. Τέλη του μήνα. Έφυσκα. Ή τέλη του μήνα. Πρώτη του μήνα πλέον. Αρχίζει το επόμενο, και εντάξει. Είτε πρέπει. Τζάμπα έχουμε, ρε φίλε. Όχι, τότε. Τράπεζε είμαστε. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, το ξέρω. Τέλο πάντων. Θα κάνω κι εγώ σαν του τέτοιου. Ποιου? Σε κάτι ποδοσφαιριστή του Άρη, γιατί έχω κάτι προτάσει και δεν ξέρω. Πρέπει να δω λίγο τι θα γίνει. 7 απόδοση, φίλε μου, με δίνει. Ποιον? Τον Άρη. Πού ρε? Για να πάρω το κύπελο. Τι έγινε? Α, ναι, στο 7 είναι, ναι, στο 7. Το βάλεις? Βάλε 10 ευρώ. Ποιο?
Πάρε 10 ευρώ στον Άρη. Με βάζω. Γιατί? Εγώ θέλω να πάρω το κύπελο, όχι να πάρω λεφτά από τον Άρη. Α, δεν το πιστεύει δηλαδή. Αφού το πιστεύει, βάλω το. Και γιατί να το βάλω. Γιατί να το βάλει. Γιατί να το βάλω. Γιατί να το βάλω. Αφού το πιστεύει. Δεν παίζω στοίχημα τον Άρη ποτέ. Μόνο κερδίζει. Ωραία, βάλω το. Νικητή. Όχι, θέλω να το πω αφού κληρωθώ με την ΑΕΚ. Για να μεγαλώσει το ποσοστό μου. Η άποψη για την ΑΕΚ γιγαντώνεται μέσα στην ομάδα, να ξέρεις. Δηλαδή. Με αυτή τη σφαγή, πώς να μην γιγαντωθεί. Αρκεί να είναι ξένος ο διαιτητής. Αν είναι πάλι ο Καραντώνης, ο Κουμπαράκης, ο Σκουλάς και ο Ευαγγέλου, άστα να πάνε μπάνε. Τι ώρα είναι κλείσει αύριο, 11. 11. Πάνω στο ψυχιατρίο θα πέσει, μάλιστα. Για να ακούσει τον Γκόλκα μόλις και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα είναι ο άνθρωπός μας εκεί. Θα είναι ο άνθρωπός μας. Έλα, ρε, πάρει γιγαντώ. Κόλλητος. Κάνε μια πρόβλεψη, φίλε, τα ζευγάρια. Σου είπα, Άικαρες. Άσε τι θέλεις, Χρήσαν θέ. Τι θα πιστεύεις. Έκανα πρόβλεψη, φίλε. Άικαρες, λες. Άικαρες, ναι. Άρης ΑΕΚ κιόλας. Άρης ΑΕΚ. Το θέλουμε το πρώτο μας εδώ. Να πάρουμε τις πράξεις. Άνα, γεια σου. Ωραίος. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, το πρώτο, γιατί το άλλο είναι 23 Απριλίου. Τι έκανα. Και περιμένω εγώ μέχρι τότε, ρε. Ναι, να πάρεις, θα πάρεις τα λεφτά. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι άρχισα. Είναι και το θέλω. Με τον Ολυμπιακό δεν πιστεύω ότι θα πέσουμε. Πιστεύω ότι θα είναι ένας από τους άλλους δύο. Θα τον αποκλείσω τον Ολυμπιακό. Τον περάσουμε, Ολυμπιακό. Τον περάσουμε. Απλά θέλω να παίξω Άρης Ολυμπιακό στο τελικό. Έτσι. Εδώ. Εκεί. Να το γεμίσω και όλο αυτό εκεί πέρα. Καραβάνια. Θα κατέβουμε, θα πάμε. Εντάξει. 25.000 εστία δεν θα μας δώσουν αυτή τη φορά. Δεν και μια 15. Αλλά μια 15 θα την πάμε. Πάμε δύο μέρες πριν όμως, γιατί το ρεπορτάζ θα τρέχει. Πάμε. Δύο μέρες πριν θα πάμε. Α, θα έρθεις. Α, δεν θα έρθω, Χρήσανθε. Θα σε πάρω. Να πανηγυρίσω το πρώτο γκολ του Άρη σε μετάδοση και τελικό μετά από 50 χρόνια. Και εγώ θα μεταδώσω. Όχι. Μαζί. Ναι. Ωραία. Έτσι. Εντάξει. Ευχαριστώ, Νίκο, που θα με πάρει μαζί σου. Μαζί και σε όποιον κάτσει τον γκολ. Ποιο θα πληρώσει τέτοιο, τα έξοδα μεταφορά. Αχ, τα βάζω για την τσέπη μου. Τα βάζει, αν και τα βάζει. Ωραία. Κάτι τέτοιοι εργαζόμενοι είναι ιδανικοί νομίζω για τους εργοδότες. Τι λέγανε, Γιαννάρα τώρα, δεν λογαριάζουμε λεφτά. Μπράβο, μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο. Κλήρωσε και τα δικά μου. Καλά, τα Χριστάκο θα τον πάρουμε, φίλε, στο τελικό. Τώρα θα έχει πολλή δουλειά. Τι? Θα έχει πολλή δουλειά. Το ξέρω. Εσένα δεν σε πάρουμε εκεί πέρα να κάνει. Μετάδοση. Είπε, θα έχει πολλή δουλειά. Εσένα θα σε πάρουμε να κάνει. Την πολλή δουλειά. Τι θα έρθω. Θα σου κάνω την τιμή και θα έρθω. Θα δουλέψω κιόλα. Θα κάνεις κάτι. Ναι. Βίντεο. Θα προσέχω το Χρήστο. Βίντεο. Εγώ. Ποιο είμαι εγώ. Εσύ. Εγώ. Για ο Πάρης. Φιλαράκι. Να πάρουμε και τον κάτω. Να έχουμε κι άλλον δίπλα. Καλά, κάτσε πάμε το καλό και βλέπουμε. Τέλος πάντων. Εδώ μου λέει ο φίλος μου. Ποιος. Ένας φίλος μου. Μου λέει, άκουσες, λέει, ότι με γούμενο παγώνι Μπατατούδη ο Ολυμπιακός περνούσε αβαβά από την Τούμπα. Το είπε, λέει, ο Μάκης ο Μανάβης, ο στρατηγός. Αλήθεια. Και λέτε εμάς. Μάλιστα. Εγώ με άλλο γελάω τώρα που μου στείλει ο φίλος ο Γιάννης και είναι πάρα πολύ καλό. Αν έχουν λίγο χιούμορ στον Άρη, αύριο που είναι Τσικνοπέμπτη θα καλέσουν τον Ντουάρτη στην προπόνηση για φαγητό. Καλό. Αλήθεια. Καλό. Αλήθεια. Καλό. Καλό. Αλήθεια. Για τον Ντουάρτη κάθε μέρα Τσικνοπέμπτη. Αλήθεια. Μόνο αυτό έχω να πω. Ακόμα δεν είναι αυτός. Εδώ κάπου γυρνάει. Μάλιστα. Του δίνουμε 50. Τι 50. Πότε μέσα στο Γενάρη πήγα ένα 50. Χιλιάρες. Χιλιάδες. Ναι, τι. Στα γαλιά. Τι. Και άλλα 50 πήρε ο Μενέντεθ. Πριν φύγει ακόμα. Συγχαρητήρια. 100. 100, 100, 100 στάρα, 100. Πες μας λίγο για τον Μπράουν. Πες μας, πριν πάμε στο διάλειμμα των 6, πες μας λίγο για τον Μπράουν. Δεν ήρθε το παλικάρι. Αγώνα για τον Ιντέγε. Όχι. Ο Ιντέγε, εντάξει. Την παπάντζα δεν έχει πρόβλημα και θα παίξει πάλι κανονικά. Θα βάλει και γκολ στη Λαμία. Ναι, εντάξει. Αύριο για τον Ιντέγε, μια που τον ανέφερε, σήμερα έκανε πάλι θεραπεία. Αύριο θα δοκιμάσει να μπει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι το Σάββατο κανονικά στο μάτς και λογικά θα είναι και βασικό. Εκτό απρόπτου. Ναι. Για τον Μπράουν του μπάσκετ, τον Γκεν Μπράουν, δεν έχει έρθει ακόμα. Εντάξει, είπαμε ότι πρέπει να το δούμε στο αεροδρόμιο για να πιστούμε ότι έχει έρθει. Είναι αδικαιολογή των Σαπών και από τη σημερινή προπόνηση. Έχει κληθεί σε απολογία. Αλλά στον Άρη δεν τον περιμένουν για πολύ. Τι εννοείς? Θα προχωρήσουν αν δεν έρθει. Ναι. Εγώ λέω ότι ίσως και μέχρι αύριο.
θα πρέπει να προχωρήσω απαραίτητες ενέργειες να προασπίσω συμφέροντά του. Γιατί αυτό το οποίο κάνει, δίνει στον Άρη, νομίζω, το δικαίωμα. Ναι, αλλά χωρίς αυτόν, φίλε, δεν σώζεσαι. Δεν σώζεσαι, ρε, θα λέτε, κάνουμε τώρα. Καλά, ναι, δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Απ' την άλλη, πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις και μια αξιοπρέπεια. Όσο, σε όσο δύσκολη θέση και αν βρίσκεσαι, δεν θα περιμένεις εσά ή τον Μπράουν και θα δέχεις τα καπρίτσια του επειδή αυτός ήθελε να πάει στη Ζυρίχη για τους λόγους που ήθελε να πάει. Λες και εδώ δεν έχει. Δεν ήταν αυτός ο λόγος, Νίκο. Και αυτός δεν ήταν. Όχι. Όχι. Θα στον ποντολόγο εκτός αέρα. Να το μάθεις. Είναι πολύ πιο σημαντικός. Αντώνη, δεν σε βλέπει. Το συγκεκριμένο κομμάτι το έχω τσεκαρισμένο, φίλε. Οπα. Και γι' αυτό και τον πήραν τηλέφωνο και δύο συμπαίκτες του. Λοιπόν, ο έγκυρος ρεπόρτερ. Άλλες για αυτό που έγινε στην Πηλαία. Όχι, καμία σχέση. Α. Ποια Πηλαία? Θα σου πω στο διάλειμμα. Τι έγινε στην Πηλαία? Θα σου πω στο διάλειμμα. Εντάξει. Ο ένας ξέρει τι έγινε στην Πηλαία, ο άλλος ξέρει τι έγινε στο Πανόραμα. Μια χαρά. Και η ομάδα δεν έχει παίξει. Ρεπορταζάρα, συμπληρώνουμε. Ρεπορτάζε. Ρεπορτάζε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ναι, πες χορηγούς. Μαρμαρίδης Έπιλα. Μάλιστα. Καναπεδάρες που έχουμε και εδώ πέρα στο. Καναπεδάρες, όντως. Στο ραδιομέρα. Και προσφορές μεγάλες μέχρι 29. Έχει 29 ο Φλεβάρης φέτος. Ή μήπως το έχω πάει. Δεν ξέρει καν. Θα σου απαντήσω. Μια ερώτηση κάνουμε. Και αυτό πρέπει να ξέρω. Μια ερώτηση κάνουμε, δεν ξέρει απαντήσει ποτέ. Τι άλλο πρέπει να ξέρω δηλαδή. Έχει 29. Ορίστε, μέχρι 29 Φλεβάρι. Σάββατο κιόλας. Μια χαρά. Μια χαρά. Καναπεδάρες, ο οποίος θα ξαπλώνουμε ενδεχομένως αύριο με αυτά τα οποία θα φάμε και θα φέρει ο Χρήστανθος Λεωτσίκνο Πέμπτης. Σωστά. Πολύ πιθανό. Σωστά. Με νέο πλάνο δώσεων το Μαρμαρίδη, χωρίς πιστωτική, χωρίς προκαταβολή, κάθε ευρώ που δίνεται απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό value for money. Σωστά μιλάς. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε. All about Harrison Air στο Λίμπερο 107,4. Να ανοίξουμε γραμμές. Να μιλήσει ο λαός. Να ανοίξουμε γραμμές. Έχεις να πεις τίποτα άλλο στο ρεπορτάζ πάνω? Ανοίγουμε γραμμές. Ήρεμες μέρες. Κακός. Τι θα έπρεπε. Στους δρόμους έπρεπε να είμαστε με αυτή τη σφαγάρα. Καλά, μας συνεχίζουν έτσι. Ναι, το βλέπω πιθανό. Επισκέψεις κοινωνικές. Άλλος ένα έστειλε ένα το πρωί. Λέγατε για επισκέψεις στο σπίτι του Καραντώνη κτλ. Πρώτον, δεν είπαμε επισκέψεις στο σπίτι του Καραντώνη. Αλλά αν ο κόσμος εξοργιστεί με αυτά που βλέπει και επισκεφτεί ειρηνικά και διαμαρτυρηθεί, δεν καταλαβαίνει κακό. Το Ανθοπολείο. Δεν είναι Ανθοπόλης, είναι κι αυτός. Σοβαρά. Νομίζω. Σαν τον Νίκο και αυτός. Όλα μπερδεύτηκα όλα, με αυτό που μου στείλε ο φίλος τες που είναι από την περιοχή. Φίλε Ανθοπόλης ήταν ο Νίκο. Και ο Καραντώνης Ανθοπόλης είναι. Όλα τα λουλούδια της διαιτησίας Ανθοπόλητες είναι. Λουλούδια. Επική σφαγή του Ηρακλή από τον Ολυμπιακό τότε με Νίκο. Το 4-3 η Ρεβάνς. Αλλά τότε δεν είχε βαρ. Κουμπαράκι μου. Παρακείς. Λοιπόν, το 23-10-287-888 είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να καλέσετε, καλώς να καλέσετε. Έχουμε γυρίσει το τηλεφωνικό μας κέντρο, συνάδελφε. Λογικά το έχουμε καλέσει, το έχουμε γυρίσει. Για να χτυπάνε οι γραμμούλες έξω και να έρχονται μέσα. Νίκο Παπαδόπουλε. Πήγα να πω και κλεισμένο το Θηρονιάκ και είναι και κλεισμένο το Θηρονιάκ. Ωραία, τα λες μια χαρά στον αέρα. Μορφή από το Μάσμον Ολυμπιακό. Τώρα το είπε στο μικρόφωνο. Ωραία. Ενώ αλλιώ με τον Πανετολικό θα ήταν κατάμεστο το Άγκα. Εντάξει, το γράτο. Και δεν θα είχαν που να του βάλουν. Οι 100 πώ είναι νομίζω αυτέ. 50. 50 είναι. Ή 100. Μια εκατοστάρα πρέπει να έχει λίγο. Δηλαδή. Οι μέσα στι σουίτε δεν μετράνε. Έχουν δικαίωμα εισόδου, να ξέρει. Οι σουίτε έχουν. Ναι. Οι σουίτε μπορούν να είναι. Επειδή τι χρυσοπληρώνουν, ναι. Όχι, γιατί δεν είναι κερκίδα του γηπέδου. Α. Κατάλαβες, είναι και κλεισμένο των θυρών κατά το ένα. Αυτός έχει αγοράσει τη σουίτα στο γήπεδο. Τι μαθαίνει κανείς δίπλα σου. Όταν έχεις κάνει υπεύθυνος επικοινωνίας. Όταν έχεις κάνει μες στην ομάδα. Όταν έχεις κάνει μες στην ομάδα, βεβαίως. Μπορούμε να βάλουμε κάποια 500 σουπεράδες με σουίτες. Βέβαια, γιατί όχι. Έχουν πάει, μια που είπα σουπεράδες, στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός Άρης. Πότε? Τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός. Ναι. 25 χρόνια. Α, τώρα στο πρώτο. Και είχαν πάει, όχι μόνο σουπεράδες, γενικά οπαδοί του Άρη, Αλάνια. Είχαν πάρει τις 50 προσκλήσεις του Άρη που είχαν μπει μέσα στη σουίτ και ήταν μέσα στα δημοσιογράφη, σαν στα κουβούκλια που υπήρχαν τότε. Τέλεια. Εξαιρετικά. Έτσι. Μάλιστα. Αλλά βλέπω μια χαλαρότητα σήμερα, βλέπω στον κόσμο, που δεν πρέπει να υπάρχει. Ούτε στην ομάδα πρέπει να υπάρχει χαλαρότητα.
Χαλαρότητα δεν υπάρχει, ηρεμία υπάρχει. Κόσμο, όχι στον κόσμο το οργανωμένο παδικό κίνημα, ναι, ναι, το οποίο βράζει, στην κυριολεξία βράζει, ενώ στην επικοινωνία εδώ, τους λέω πολύ ήρεμος και τα λοιπά. Την ίδια στιγμή γενικότερη οργανωμένη αλλά και ο κόσμος του Άρη βράζει, Νίκο. Τα μηνύματα που λαμβάνω είναι... ούρδελα. Είναι επικίνδυνα τα μηνύματα. Ας βάλουν ξένους απ' play-off. Τι? Ας βάλουν ξένους απ' play-off. Γι' αυτό, γιατί δεν μπορεί να ανοιχθεί την αδικία, ρε φίλε. Δεν μπορεί να ανοιχθεί την αδικία. Βασίλης Φωτιάς. Α, Φωτιάς, δεν σχολιάσαμε Φωτιά. Καταρχήν ο βοηθός, φίλε, είναι αυτός που ακύρωσε τον γκολ του Μαντσίνη στην Ξάνθη. Όντως. Αυτός είναι. Έλα. Τι όντως, αγόρι μου. Αντί να τα λες εσύ σε μένα, τα λέω εγώ σε εσένα. Ξέρεις που ήταν που έψαχνα σήμερα αυτό το θεματάκι? Ξέρω μια χαρά που είναι. Πού ήταν? Στο πέναλτι του Τζιμπούρ. Όχι εκείνο, ρε. Μην πας τώρα. Βόλος Ολυμπιακός. Όχι, το είπαμε εκείνο το πρωί στο chat. Φάρ στο Άρης Λάρης. Α! Λίγο μετά αφού έγινε ο ορισμός του και τα έψαχνα και το. Το έγραψες. Και το τσέκαρα και λέω, όπα, λέω τι έχουμε εδώ. Καλώς τα παιδιά. Άστε. Τέλος πάντων. Απ' την Ημαθία ο Καραντώνης. Νομό Πέλης της συγχωρεμένης της γιαγιάς μου. Το χωριό εκεί καλή ο Φωτιάς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε και μεγάλες αποστάσεις. Όλα δίπλα είναι, χρήσαμε. Όλα δίπλα. Κακό του κεφαλιού τους. Ενώ ο ξένος είναι μακριά, που να τρέχουμε τώρα. Φέρε τον ξένο λοιπόν να μας σύγουν. Έτσι είναι. Το Μπουξμπάουμ, όχι Μπουξμπάουμ, δικό μας. Μπουξμπάουμ. Πάμε ένα τέτοιο θέλει. Όχι, δεν θες ένα τέτοιο. Σε καμία του περίπτωση δεν θες ένα τέτοιο. Μπουξμπάουμ. Κοίτα, υπάρχει ο Παπαπέτρος στο ΒΑΡ. Τώρα αυτό θέλω να πιστεύω. Αυτός είναι σωστός. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι για καλό, βάσει και του δείγματος που έχουμε. Αυτός είναι σωστός. Είναι 50 αρίσιος μέχρι τώρα και γι' αυτό του δίνουν και πολλά μάτς, φίλε. Σε ποιο μάτς τον είχαμε ΒΑΡ? Γι' αυτό η ΚΕΔ δεν του δίνει πολλά. Είχαμε παράπονα φέτος. Τον είχαμε σε ένα μάτς ΒΑΡ και είχαμε. Υπάρχει. Και είχαμε θέμα. Α, Εκάρης. Στο άκαμπρο. Παρ' όλα αυτά δεν πήρε αυτές τις αποφάσεις. Και στις δύο. Αυτό ήταν. Ευαγγέλου που κοιτούσε και στις δύο. Ο Ευαγγέλου πήγε στο ΒΑΡ και το φάσει. Καλό τον έστειλε. Αλλά. Καλό τον έστειλε, φίλε, στο ΒΑΡ. Τι θα έλεγε, προχωράμε. Καλά, ναι, και ο ΒΑΡ από πάνω δεν μπορεί να του πει καλά τι αποφασίζει, δεν γίνεται, πάρ' το πίσω κτλ. Εντάξει. Αλλά και με την περίπτωση του αγώνα της Κυριακής και με άλλες περιπτώσεις θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα το ευρύ κοινό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό, αλλά οι άνθρωποι της ΚΕΔ. Εντάξει, ποιοι άνθρωποι της ΚΕΔ? Οι αμερόληπτοι. Ποιοι αμερόληπτοι. Τέλος πάντων. Να έχουν στα χέρια τους τις συνομιλίες που υπάρχουν ανάμεσα στον διαιτητή και στον διαιτητή του ΒΑΡ. Αυτοί τις έχουν. Αλλά δεν δημοσιοποιείται. Άντε ρε Κυριάκο, κατά κόλπα σου. Κάτι θα βγάλει. Κυριάκο Σωμαίτη, μόνο αυτό μπορεί να μα δώσει τη λύση. Ναι, ναι. Αν φύγει από το Open, μπορεί. Μα αφού δηλώνει, τι είναι άρεσε. Τι? Αν πάει στο Μέγκα, θα τι δούμε όλε τι ηχογραφημένε. Τι είπε ο Ευαγγέλου με τον Τάδε. Τι είπε ο Φωτιά με τον Ευαγγέλου. Που ήταν στο Βάρο Ευαγγέλου και ο Φωτιά στο Βόλο Ολυμπιακό. Κινήσιμά του Μαρκ. Θα δούμε τι λέει ο Κουμπαράκη προχθέ τον Καραντώνη. Κίνησημά του Μέγκα θα είναι ο Κυριάκος Σωμαίδης, ξεκάθαρα. Όντως, ναι. Ξεκάθαρα. Στηρίζω, δίνω κι εγώ. Δίνω κι εγώ. Με ένα ποσοστό, ναι. Δίνω κι εγώ. Και άμα του κάνεις καλή οικονομική πρόταση, δεν νομίζω να πει όχι. Όχι, βέβαια. Δεν το λέμε. Αυτό ακριβώς. Επαγγελματίας άνθρωπος είναι. Κατάλαβα. Και άλλο είναι ο κάκος. Απλά κάποιοι που τον βρίζαν όταν ήταν έβγαζε τα δικά τους, τώρα. Λένε, α, το είπε ο Μάκης ο Γκαγκάτς τη δίκη. Πειθαρχική δίωξη σήμερα. Για τη δίκη. Ναι, πειθαρχική δίωξη. Για Μάκη. Με αυτά που είπε, πώς δεν θα έχει πειθαρχική δίωξη. Απλά απορώ πως άργησε κιόλας. Ναι, όντως είναι ρόλο. Η πειθαρχία, καταλαβαίνω γιατί άργησε, αλλά τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει. Καλά, εντάξει, εδώ στις αρχές της ζώνης ο Κούγιας ήταν καλός δικηγόρος. Όχι καλός. Όχι καλός. Ο καλύτερος. Ναι, και αποθέωση και κείμενα υπέρ του κτλ. Τώρα ξεφωνητά. Αυτά δεν τα λέμε για να πικάρουμε, τα λέμε για να αντιληφθείτε λίγο πώς λειτουργεί η κατάσταση. Και μας ακούν και τόσοι παοξίδες τώρα. Εντάξει. Αλλά το ξέρουν και αυτοί ότι τους λέμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Ο Κούγιας. Ήταν, δεχόταν ύμνους και τώρα το ανάποδο. Γραμμή στην πάνω. Ο Σιδηρόπουλος. Γραμμή. Φίλος ακροατής, παρακαλώ. Χαίρετε. 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 Ξέχασα ότι άνοιξα γραμμές εγώ και δεν τις έβλεπα. Μπράβο, Χρήστο. Ωραίος. Καλά είναι. Ωραία. Εγώ μπορώ να περίμενα να κάνω μισάρο και να χαρά. Και μισάρο και συντάξει. Όχι, αν δεν άνοιγες ποτέ. Α, σωστό. Πού είσαι εσύ? Καλός είναι ο... Πού είσαι εσύ? Αφού δεν ανοίγετε γραμμές. Σωστό. Σας έχει φημώσει. Πήγαινα προς τα δικαστήρια εκεί κατά τις 12 μπας και σε πετύχω. Ναι. Έρχομαι πιο νωρίς γι' αυτό. Στη στήνου, ναι. Σε κάνουν.
Καλό είναι αυτό. Καταρχάς είδα τον Γκάμα μόλις τώρα στον δρόμο. Το είπες να μείνει στην ομάδα. Ήταν με τη γυναίκα του, του έτσι λίγο τον χτύπησα στην πλάτη. Πολύ επικοινωνιακός, πολύ γύρισε κατευθείαν να μου δώσει χέρι, να χαμογελάσει. Είναι και καλά παιδιά αυτοί οι περισσότεροι. Ναι, είναι καλά παιδιά. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι, ναι. Όχι, είναι, οι περισσότεροι είναι, δεν ξέρω, όμως και έχει τύχει να πω κάτι, οτιδήποτε. Τους βλέπω σοβαρά παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Καλό είναι να μείνουν όλοι ή όσοι θέλουμε, αλλά πιο καλό είναι να έχουμε ισορροπία στην ομάδα για μένα. Δηλαδή, πόσα θεσματίζει για τόσα, οκ. Θα ξανάρθουμε. Μπορεί και ο Άρης να επανέλθει, παράδειγμα, με νέα πρόταση, αλλά θα έχει ταβάνι. Mm-hmm. Και μακάρι να βρει αυτά που ονειρεύεται ο οποιοσδήποτε. Έτσι είναι. Δηλαδή, γιατί σκεφτείτε εκ των υστέρων, τι τότε θέλαμε τον κορμό του Νάτσο, του Κόκε, του Νέτο. Ποιος δεν θέλει κορμό. Και τι έγινε. Δώσαμε 800 χιλιάρικα, ένα 200 στον Κόκε και έκανε τις δύο χειρότερες χρονιές του μετά. Εντάξει, ναι, γιατί ναι, αυτό, εκείνη ήταν και μέτρη, ήταν περίεργοι χαρακτήρες εκείνοι οι παίκτες. Γιατί ήταν ίσως πιο μεγάλα ταλέντα από τους τωρινούς, κάποιοι ναι. ίσως, αλλά πολύ ευάλωτοι. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν έχει νόημα σύγκριση. Αυτό που με προβληματίζει στην ομάδα, θα μου πεις ωραία, ωραία κουβέντα, επειδή του χρόνου βγαίνουν 4 στην Ευρώπη. Του χρόνου. Ναι, αυτό που με. Δηλαδή αυτό που θα ήθελα από τον Ένινγκ, από τον Χαριστέα, αφού ο Καρυπίδης είναι αυτός με αυτό το ταβάνι, κάποια μάτς τύπου Βόλου, Πανετολικού, δηλαδή κάπου λίγο υπάρχουν, είμαστε αδικαιολόγητοι. Αυτά δεν μπορώ να τα συγχωρήσω στην ομάδα. Βόλου τι Βόλου, ο Παντελίδης ήταν. Όχι ρε παιδί μου, ναι, στον Άρη γενικά μιλάω. Εντάξει, δηλαδή, φέτος η ομάδα έχει αυτά τα... σκαμπανεβάσματα, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, χάνει και πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με το ότι έχανε πέρσι. Ναι, ναι, αλλά απ' την άλλη κερδίζει και πιο δύσκολα. Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι λίγο δυσανάλογο, ας πούμε, με την ποιότητά ναι. σου. Γιατί άρα πρέπει να έχεις πνευματικά την προετοιμασία που πρέπει. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε κανένα μάτς ήσυχος. Ναι. Πρέπει να μπαίνεις σε 30 μάτς έτσι. Γίνεται, θα μου πεις. Ναι. Σχετικό. Δεν ξέρω. Είναι. Αν θέλεις να μένεις όμως. Τόσο ψηλά, γιατί έχουμε αδικαιολόγητες απώλειες. Δηλαδή, πέρα από τους 10 βαθμούς. Είναι όμως και η νοοτροπία και του παίχτη σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αλλά και να σου πω και κάτι. Ακριβώς. Είναι άλλος ο παίχτης των 400.000 και είναι άλλος ο παίχτης των 150. Ό,τι πληρώνεις είναι μέσα όλο. Η σταθερότητα ισχύει. Αλλά πιστεύω ότι και στην πραγματική προετοιμασία, ας πούμε, ενώπιση των παιχνιδιών, δεν πρέπει να αφήνεις να πέσει κάτι κάτω. Είχες δηλαδή... πρόβλημα σε κανένα ματς από τα μεγάλα. Σε όχι. κανένα σχεδόν δεν είχες. Αυτό είναι. Είναι μαρτία να είχες με εκείνα και τώρα να λέμε να κερδίσουμε τη Λαμία και για την ΕΚ. Δηλαδή, εντάξει, θα έπρεπε να είχαμε βγει. Δηλαδή, ο Άρης πήρε πολλούς περισσότερους βαθμούς από ό,τι παίρνει κάθε χρόνο στα μεγάλα παιχνίδια και έχασε πολλούς βαθμούς σε άλλα ματς. Βέβαια, εντάξει, φέτος υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες. Υπήρξε και μια ψηλοκρίση. Δηλαδή, δεν υπάρχει ματς που να λες ότι ο Άρης ήταν χειρότερος από τον αντίπαλο και κέρδισε. Όχι. Αλλά υπάρχουν 4-5 που ήμασταν για νίκη και ναι. πήραμε ισοπαλία και το αντίθετο. Αλλά αυτό βέβαια εν όψη κυπέλου είναι καλό. Γιατί δηλαδή η γρήγορη στον μπέκ θα υπάρχει με όποιον και να κληρωθούμε και ό,τι και να γίνει. Ναι. Βέβαια με τέτοιο επίπεδο διαιτησίες δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αλλά πέρα από αυτό. Ελπίζουμε θα είναι ξένοι διαιτητές. Πλέον δεν θα υπάρχει δικαιολογία για να μην σου βάλουν ξένο. Αυτό δεν είχαν πει ότι στα σεμιτελικούς θα έχει ξένους. Στα play-off το έχουν πει ότι θα έχει πολλά. Στα play-off είπαν ότι θα έχει σε πολλά περισσότερα παιχνίδια. Ωραία. Στους σεμιτελικούς δεν είπαν ότι θα είναι. Δεν είναι το έχουν πει έτσι ακριβώς, αλλά δεν το έχουν κλειδώσει. Ναι, τώρα δηλαδή. Εντάξει. Βέβαια, να πω και κάτι για τους ξένους. Δεν έχουμε δει και ούτε από τους ξένους χαΐρι, ούτε θα δούμε. Δηλαδή... Απλά να σου πω κάτι κι εγώ. Ο ξένος, προχθές φίλε, και στο VAR και, και μέσα. Στα 4 πέναλτι που ζητάς, που εγώ λέω είναι τα 2, δεν είναι και τα 4, το 1 θα στο δώσει. Θα στο δώσει. Θα στο δώσει το 1. Εντάξει, ήταν και κραυγαλαία, αυτά δεν μπορεί να μην στα δώσει εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ τώρα αυτοί ο Καραντώνης και ο άλλος, το 1 δεν τον έστειλε καθόλου στο VAR, δηλαδή δεν μιλήσαν καν του Λάρσον. Είναι ποινικό αδίκημα του Κουμπαράκη, δεν το συζητάω. Αλλά και ο οποίος ξένος... είναι στο VAR της ΑΕΚ τώρα που παίζει το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Το στοίχημα πρέπει να το δίνει 0,99 την Άικρα. Να δεν έχει. Ναι. Κάτω από ένα θα τη δίνει. Αλλά και ο ξένος, μην έχει ο κόσμος την εντύπωση ότι έρχεται μέσα σε ένα γυάλινο τέτοιο και. Δηλαδή... Ο Παπαδόπουλος, φίλε, είναι στο πρώτο λεπτό και λέει: έλα στον παίκτη του Πανετολικού. Ρε εσύ, Παπαδόπουλε, δεν υπάρχει περί. 5 γκολ θα φάει. Τέτα τέτοια πήγε να βγει. Τον Παπαδόπουλο, ρε.
Πού ζήστε, στην Ελλάδα είμαστε, ρε. Δεν πειράζει, άσε κάνει μηδέν. Δεν έχει, δεν έχει. Τι μηδέν είναι να κάνει, ρε. Θέλει να σωθεί την Κυριακή, παίζει για να σωθεί ο Πανετολικός. Δεν θέλει να προκριθεί ο Πανετολικός. Άσε κάνει μηδέν, να παίξουμε. Ο Πανετολικός δεν θέλει να προκριθεί ο ίδιος. Ράστε να κάνει μηδέν, να παίξουμε στο live την ανατροπή. Α, αλλά θέλει αυτός. Μια ερώτηση και κλείνω. Γιατί κλήρωση είναι αύριο και δεν έγινε από πριν. Και να πει ο νικητής του ΑΕΚ Πανετολικός παίζει με δεν ξέρω. Όπως είχε γίνει ο νικητής του ΑΕΚ Αστέρας. Προφανώς για να έχει τον εκπρόσωπο, επειδή είναι ημιτελικά, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Για να έχει δροσερά μπαλάκια. Πιθανόν κι αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Ή ζεστά. Καλά. Δεν ξέρεις τι ρόδιο θα είναι. Στο. Άντε, καλή. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, άμα θέλει κάποιος, καλή. 2310-287-888. Τι πειράζει δηλαδή να κάνει. Όχι στο κινητό μου να καλεί. Με πήρε στο κινητό μου άλλος, όντως. Έλα, πρόεδρε. Όντως. Δεν είναι πρόεδρος. Αυτός. Απλά αυτός που με καλεί όμως πραγματικά. Δεν ξέρεις τι κάνω. Αφού ξέρεις τι κάνεις εκπομπή, μου στέλνει και μήνυμα για την εκπομπή. Μπερδεύτηκε μάλλον. Μάλλον. Ο συνάδελφος. Μάλλον. Συνάδελφος. Τι? Συνάδελφος. Συνάδελφος δικός μου. Α. Γιατί τι είναι δικός σου. Δικός μου. Στις δουλειές που κάνω. Α. 0-0 ο ΑΕΚ με τον Πανετολικό στο τρίτο λεπτό της, της αναμετρήσεως. Στο άδειο ΟΑΚΑ. Με τους βασικούς η ΑΕΚ βλέπω. Και Ολιβέρα έβαλε. Ναι. Και Ολιβέρα και Αραούχο. Και Λιβάγια. Τζάνα. Πού είναι. Κάπου εκεί θα λέει. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον τελικό του League Cup το δεύτερο 15-11 στο πρώτο σετ κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Με Δημήτρη Γιαννακόπουλος. DPG 7000. Έτσι. Έτσι. Εδώ τώρα πώς, άμα κερδίσει 3-2 Ολυμπιακός παίζουν χρυσό σετ. Έχει χρόνια που έπαψε να ασχολούμαι με το βολί. Μάλιστα. Που με έχεις χώσει κάποτε. Κάτσε, σε ξαναχώσω τώρα. Γιατί δεν μπορείς να ενημερώσεις τον κόσμο του Λίβερο. Του Λίβερο. Ναι. Ποιου Λίβερο. Του Λίβερο η παραγωγή μου. Λίβερο. Έτσι και έχω πει Λίβερο, μείον 100 ευρώ. Εντάξει. Θα το φτιάξω να γίνει να λέω Λίβερο. Θέλεις το φτιάξω λίγο. Γράψε λίγο Λίβερο. Όχι Λίβερο. Λίβερο, Λίβερο, Λίβερο. Λίβερο, Λίβερο. 107 και 4. Μάλιστα. Ωραία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο πριν αποχαιρετήσω το λαό του Άρη. Πριν αποχαιρετήσω το λαό του Άρη, πρέπει να αποχαιρετήσουμε μαζί. Δεν θα το αποχαιρετήσεις μόνος σου. Εκτός να φύγεις νωρίτερα και με προετοιμάζεις ενδεχομένως. Όχι, εντάξει, αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι θα τα πούμε καλύτερα και αύριο βέβαια. Αλλά όσον αφορά το μάτι του Σαββάτου, αν είναι ο Ιντέγε κομπλέ, που εγώ πιστεύω θα είναι, αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο μέχρι αύριο, θα δούμε την ίδια δεκάδα που είδαμε με την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει και λόγος για αλλαγές εδώ που τα λέμε. Τιμωρίες δεν έχεις. Τραυματισμούς, αν μπει ο Ιντέγε, δεν θα έχεις. Άρα δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξει. Και τώρα δεν παίξει ο Ιντέγε που εγώ δίνω από ελάχιστες πιθανότητες, λίγες ως ελάχιστες πιθανότητες. Αξική θα είναι η Ντιγκινή Ντουρμισάη. Εγώ θα έβαζα τον Ντιγκινή. Γιατί, επειδή έχει παράδοση στη Λαμία. Όχι, αλλά και αυτό. Επειδή είναι εκτός έδρας. Και αυτό είναι ένας ωραίος λόγος να το κάνεις. Εντάξει, τον Ντουρμισάη δεν με ψήνει μέχρι στιγμής, να σου πω την αλήθεια. Όχι, εμάς τον Ντουρμισάη δεν το πολεμάω. Εμένα σαν Νίκο. Εντάξει, δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Πώς να σε ψήσει το παιδί, έχει πάρει 20 λεπτά και ένα τρίλεπτο. Έχει κάνει ένα καλό, έχει κάνει ένα καλό 45 λεπτό με τον Πανετολικό. Να του δώσεις χρόνο συμμετοχής για να σε ψήσει, για να μην σε ψήσει. Εντάξει, ναι, εγώ δεν σου λέω ότι δεν κάνει. Εγώ σου λέω μέχρι στιγμής ότι δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Εντάξει, αν πάρει περισσότερο χρόνο, μπορεί να το βγουν κάποια πράγματα. Και σου λέω, έκανε ένα καλό 45 λεπτό στο Αγρίνιο. Στο πρώτο μέχρι ήταν πάρα πολύ καλό. Οκ, ακόμα νομίζω ότι 0-0 το σκόρ κιόλα, ναι. Δηλαδή, καλό, καλή τοποθέτηση σώματο, κράτημα μπάλα, καλέ τοποθετήσει, ναι. Κορομιλά Παπαπέτρου και Μπίτη. Κορομιλά, κορομιλά. Στο παιχνίδι Κολοσσό Άρη. Έξε καλά, κορομιλά. Δεν έχει σχέση αυτό το σύνθημα, το κάνει μόνο τώρα, αλλά δεν τέλο πάντων. Τι θε να βρει τον αέρα. Όχι, μου λέει ο άλλο. Να βρει ο θε, τι θε να κάνει. Τι είναι αυτή, δεν είναι καλή στο μπάσκετ αυτή η διαιτητέ. Κορομιλά νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα. Όχι, μου γράφουν. Όχι, κατάλαβα. Θα ρωτήσω τον Κάτζιο που ξέρει από αυτά. Κατάλαβα. Αν ακούει κιόλα, γιατί συνήθω ακούει. Είναι και η διαιτησία. Αφού δεν είχα ένα τσαρουχά πάλι. Πάλι θα είχε, αφού την είχε στο αυτό το μάτσο. Δεν πειράζει, ναι. Έχει παίξει. Μας έχει παίξει και δύο συνεχόμενα νομίζω μια φορά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Α, στο μπάσκετ είναι όπως στο ποδόσφαιρο. Όχι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, και χωρίς Μπράουν. Δύσκολα είμαστε.
Εντάξει, μπορεί να γυρίσει και να τα βρούνε στο τέλος και να είναι κανονικά πάλι στη διάθεση. Και με Μπράουν δύσκολα είμαστε. Αλλά ναι, εδώ που τα λέμε. Ένα μάτσι έλειψε και παρατήχα και κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Σε αυτά τα μάτσα, αν έχεις προσέξει, σε όλα πήγες πάρα πολύ καλά. Ναι, γιατί δεν έχει πίεση. Και έχασες. Πολύ. Αν κέρδιζες ένα μάτς, να το έλεγα, να το άκουγα. Σε όλα έχασες όμως. Οπότε. Δεν έχεις πίεση. Καλά δεν πήγες καθόλου. Μάκης Χάβος. Έχασα τον Χάβο. Μάσιμο Καρέρα, ο αναμορφωτής της ΑΕΚ που τους έχει μάθει να κάνουν ταμπούρι πίσω. Καλό είναι και αυτό, φίλε. Εντάξει, okay, έχει το αποτέλεσμα, ναι. Αλλά δεν το έχει πάντα. Τι? Δεν το έχει πάντα. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρέρα του χρόνου δεν θα βγάλει τη σεζόν. Γιατί θα μείνει για το καλοκαίρι, αλλά δεν την βγάλει του χρόνου τη σεζόν. Γιατί το καλοκαίρι θα κληθεί να κάνει τη δικιά του ομάδα. Γκολ η ΑΕΚ. 1-0. Μάλιστα. Ολιβέιρα. Στο έκτο λεπτό. Εγώ στα είπα. Σημελές, ο Πανετολικός. Γιατί πιστεύω ότι ο Πανετολικός θα περάσει. Και άλλο το θέλω. Παπάκια Μέντολες. Άλλο το θέλω. Ο Πανετολικός παίζει την Κυριακή με τον Πανιόνιο. Πανετολικός Πανιόνιος. Είναι το μάτς της χρονιάς. Θέλει να μείνει στην κατηγορία. Και εσύ μου λες θα ασχοληθεί με το κύπελο. 1-1 είναι το πρώτο μάτς όμως, Χρυσάνθε. 1-1 ήταν. Νίκο. Ναι, και το Άρης θα τρώμε 0-0 το πρώτο μάτς. Αφού δεν μπορεί να βάλει γκολ. Ναι, ωραία, έβαλε ένα γκολ κατά λάθος. Έβαλε άλλο στο 10 το λεωφορείο μπροστά. 3-0 θα κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα. Να μην σε πω και παραπάνω. Και 5 δεν πειράζει, του περιμένουμε. Τι? Ελάτε. Τι και 5. Του περιμένουμε, ελάτε, λέω. Α. Και 5. Και 5. Και 5 λέει. Αλλά με ξέρει ο διαιτητή. Πορτογάλια αρχιδιαιτητή. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ό,τι πει. Ό,τι πει. Λέει από μέσα ότι τον έκανα σαν τα μούτρα μου τελείως. Τον έκανα σαν τα μούτρα μου, ό,τι πεις. Ή όχι ακόμα, δεν είσαι ακόμα σαν τα μούτρα μου. Θες λίγο ακόμα ένα brief. Ένα brief. Ένα brief θες, ένα brief. Ένα briefing. Θα με πάρει το καλοκαίρι ο Χρήστανθο, θα μου βγάλει το χάρτη με τις ενώσεις μέσα στο γραφείο και θα μου κάνει ιδιαίτερο φιλό. Ελπίζω να μην χρειάζονται οι ενώσεις το καλοκαίρι. Ναι. Να εξαφανιστούν και οι ενωσάρχες και οι εποάρχες. Ναι. Και όλη αυτή τη εξυγίανση που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο χειρότερο από ό,τι ήταν πριν. Και αν έρθει άλλη εξυγίανση μετά. Η εξυγίανση που θα έρθει αν φύγουν οι συγκεκριμένοι, ναι, δεν νομίζω ότι θα πειράζει τον Άρη. Μάλιστα. Γι' αυτό θέλουμε να έρθει. Και μαζί λοιπόν με την εξυγίανση. Ο άλλος γύρισε τον ποπό του για να διώξει την μπάλα. Που πας βρε τάγαρε. Όταν έρθει λοιπόν η εξυγίανση θα πάρετε το φορτηγό σας, ναι, και για να το γιορτάσετε θα πάτε να το κάνετε ένα ρόλο το σέρβις ο Γιαννόπουλο. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, ο κεντρικό φανάρι πόντος στο Καλοχώρι. Το καλύτερο σέρβις της αγοράς, καλύτερες τιμές, να αλλάξετε σούστες, αερόφους, καμπορτσέρ, πέταλα, όλα από τον Γιαννόπουλο και ό,τι άλλο φυσικά χρειαστεί. Λοιπόν, κλείνουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την ακρόαση. Καλά λες. Ραδιοφωνικά κλείνουμε και 27-28 όπως πρέπει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στην πρώτη τελευταία κουμπί της εβδομάδας, με περισσότερα όσον αφορά το αγωνιστικό, μιας και θα πλησιάζουμε σιγά σιγά στο μάτς με την Λαμία. Θα έχουμε και δηλώσεις Σένινγκ αύριο. Θα έχουμε και την κλήρωση του κυπέλου αύριο. Σχολιάσουμε αντίπαλο. Θα δούμε αύριο 11 η ώρα. Συντονισμένοι εδώ θα είστε και στο Λαμπαουτάρις φυσικά. Το κάνεις live. Όπου θα υπάρχει, ναι, φυσικά χρήστε να το κάνουμε live. Με δηλώσεις αυτά. Τα πάντα όλα. Θα είναι άνθρωπος του Άρη εκεί. Τι συνέχισε. Λοιπόν. Πρέπει να είναι και για να κάνει δηλώσεις. Τον πάρω τηλέφωνο. Τι? Πάρω τηλέφωνο. Θα μπει δήλωση στο site της ομάδας. Σωστό κι αυτό. Μια χαρά. Ωραία. Μα με θάνατο στο Άρη. Αυτά είναι εσείς οι τριαντάριδες. Εσείς οι νέοι. Οι σαλιάριδες. Εσείς οι νέοι. Η νέα γενιά. Εσύ, ο Μιχάλης, ο Γιώργος. Εσείς, ναι. Εσείς στην ηλικία μας τι έκανες. Εσείς στην ηλικία μας τι έκανες. Ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας. Δεν ήσουν ακόμα. Δεν ήσουν ακόμα. Τι λες, πόσο χρόνο είσαι. 29. Κάσε, το 9 δεν ανέλαβες. Πριν 11 χρόνια. Το 8. Το 9. Το 8! Το 8! 8-9! Μετά το 8-9-9! 10-10-11! Το 9 της Σκόρδας χρήσαν θα ανέλαβε. Ο Σκόρδας ήταν το 7-8 τελευταίο του σεζόν. Νομίζω δηλαδή. Οι εκλογές που ανέλαβε ο Αθανασιάδης ήταν το 9. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Άρα πριν 11 χρόνια τώρα είσαι 42. 31. Τα δύο χρόνια διαφορά έχει. Άρα σε δύο χρόνια που θα γίνω κι εγώ. Τα δύο χρόνια διαφορά έχει. Δύσκολα. Στα 30 είναι διευθυντής του Αθλητικά Νέα. Άρα του χρόνου αναλαμβάνεις τη διεύθυνση του Λίμπερο. Όχι. Γιώργος Ετρώη. Το Λαμπαουτάρις. Το Λαμπαουτάρις.
Θα κάνω σύσκεψη με τον συνειδιοκτήτη και να αποφασίσουμε αν θα βάλουμε. Να κάνει. Στη διεύθυνση. Στο οποίο τον Απρίλιο κλείνω 8 χρόνια. Τι, πόσο? 8. Καιρός να φεύγεις.